Λοιπόν, ο Δήμος μας πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει με τον θεσμό της ανθατομικής έκθεσης. Είναι η 18η Πανελληνιακή Ανθατομική Έκθεση Αμαλιάδος που και φέτος θα διεξαρθεί στην πλατεία Ανεμομήλου από τις 19 ως τις 28 Μαΐου, με όλη την θα λέγαμε την ιδιαιτερότητα του θεσμού, σε μια πλατεία η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί την έκθεση. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση ότι τελευταία χρονιά που γίνεται στην πλατεία Ανεμομήλου, διότι του χρόνου, από τη στιγμή που από το Πράσινο Ταμείο εγκρίθηκε η ανάπαση πλατείας, του χρόνου θα γίνεται η ανάπαση και δεν θα γίνει σε αυτή την περιοχή. Το λέω απλώς για να ανακοινώσω ότι έχει εγκριθεί η μελέτη από το Πράσινο Ταμείο και η χρηματοδότηση και θα γίνει και η ανάπαση πλατείας εκεί. Λοιπόν, πρόκειται για τη γιορτή των λουλουδιών. Συμμετέχουν πάρα πολλοί εκθέτες από την περιοχή μας. Συμμετέχουν με ένα πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με ποικίλες δραστηριότητες που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους πάρα πολλοί επαγγελματίες της περιοχής. Στη διοργάνωση συμπεριλαμβάνονται και πάρα πολλά δρόμενα αυτό το από τις 19 μέχρι τις 28 του Μαΐου που γίνονται οι εκδηλώσεις εκεί. Θα σας ανακοινώσω λεπτομέρειες η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος και ο Πρόεδρος του Ιδίου. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που εμπλέκονται με την διοργάνωση, όλους αυτούς τους εθελοντές που για να γίνει αυτή η έκθεση κουράζονται εδώ και αρκετό διάστημα για να τα ετοιμάσουν, καθώς επίσης και τον υπηκό όμιλο Σύλλογο Αμαλιάδας Ποινίας ή Αμαλία, που θα συμμετέχει με την υπηκή παρέλαση, όπως και πέρυσι, με πανέμορφα άλογα της περιοχής μας. Και ο Πέλοπας. Και ο Πέλοπας, λέει ο Πρόεδρος. Χωρίς όλους αυτούς τους εθελοντές, αυτούς που κουράστηκαν για τη διοργάνωση και προπαντός τους εκθέτες, δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε την ανθατομική. Ευελπιστούμε ότι η παρουσία του κόσμου, όχι μόνο από την Αμαλιάδα, από το Δήμο Έλληδας, θα είναι από όλο το νομό και από όλη την ευρύτερη περιοχή. Τους καλούμε να παρευρεθούν, να τιμήσουν με την παρουσία τους την ανθατομική μας έκθεση και στην πλατεία Ανεμομήλου θα χτυπά για όλο αυτό το διάστημα ο παλμός της ανθατομικής στη γιορτή των λουλουδιών. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε να ανταποκριθούν στο πνεύμά μας. Και τώρα δίνω το λόγο στην Πρόεδρο για να σας πει λεπτομέρειες για τη διοργάνωση. Λοιπόν, είπαμε από 19 έως 28. Εκεί που θέλω να δώσω έμφαση φέτος, γιατί τις προηγούμενες χρονιές λίγο πολύ ξέραμε, όλος ο κόσμος πέρασε από εκεί. Φέτος έχουμε δώσει λοιπόν έμφαση σε δραστηριότητες για τα παιδιά μας, για τα μικρά μας παιδιά. Πρώτα κύριο, λειτουργεί ένα πάρκο ψυχαγωγίας στο χώρο που ήταν η παιδική χαρά, με καρουζέλ, τρενάκια και φουσκωτά για τα παιδάκια μας. Και κάθε μέρα υπάρχουν δωρεάν δραστηριότητες για τα παιδιά. Για παράδειγμα, μαθαίνουν να φυτεύουν στον κήπο του μικρού Κυπουρού, χειροτεχνίες, παράσταση θεάτρου σκιών,
ζωγραφική προσώπου σώματος. Και μια καινοτομία που σκεφτήκαμε φέτος με τη συνδρομή της οικαστικού της κυρίας Ελένη Σταθοπούλου, τα παιδιά μας, αυτούς τους τοίχους που βλέπουμε χρόνια στο κτίριο πάνω του Ανεμομήλου. Αυτούς τους τοίχους λοιπόν τα παιδιά μας θα τους ζωγραφίσουν με τη συνδρομή της κυρίας Σταθοπούλου που θα κάνει τα σχέδια, λουλούδια, σχετικά με ανθοκομική. Τα παιδιά μας θα ζωγραφίσουν αυτούς τους τοίχους να τους κάνουν υπέροχους και χαρούμενους. Για το πρόγραμμα, εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, όπως πάντα, χορή, παραδοσιακή, μοντέρνη, από τη γύρω περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο του Δήμου Ήλιδας, αλλά την ευρύτερη περιοχή του νομού μας, πολλά χορευτικά, κεράσματα κάθε μέρα. Ας μας πει και ο πρόεδρος του Ηλίου, παρακάτω, να αφήσω κάτι να πούν και οι άλλοι. Τι ώρες θα λειτουργεί η έκθεση για να ξέρετε? Όπως από 9 το πρωί ως 10 το βράδυ. Λέμε ως 10 το βράδυ, πάντα θα έχουμε μουσική, θα έχουμε έντεχνο, λαϊκό, δημοτικό, τραγούδι, κάθε μέρα θα υπάρχουν. Ο κόσμος μέχρι ό,τι ώρα θα δείξει. Πάντως θα είναι πολύ πιο πλούσιο το πρόγραμμα φέτος. Η έκθεση ήταν ανοιχτή. Η έκθεση ήταν ανοιχτή. Και περισσότεροι εκθέτες, ναι. Το όνομά σου πες μας πώς είναι. Δήμητρα Βαρέλα, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αμαλιάδας. Νομικό πρόσωπο του Ηλίου στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει με τις περιχρές του δυνατότητες τους μεγάλους πολιτιστικούς θεσμούς που έχουμε αναβαθμίσει στο Δήμο Ήλιδας από την ανάληψη των καθηκόντων μας και μετά. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις, τις πολλές που κάνουμε, που προσφέρει πολλά στην πόλη μας, είναι η πανηλιακή ανθοκομική έκθεση, η οποία αναβαθμίσαμε και τη μετατρέψαμε σε πόλο έλξης για όλους τους Ηλίους. Δημιουργήσαμε και φέτος ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που απευθύνεται εντελώς δωρεάν σε όλους τους συντοπίτες μας. Το πρόγραμμα είναι αυτό, το οποίο ξεκινάει Σάββατο 19 Πέμπτου και τελειώνει Δευτέρα 28 Πέμπτου, είναι αυτό το πρόγραμμα. Στη φετινή διοργάνωση έχουμε δώσει έμφαση στην παρουσίαση των εκθετών μας, οι οποίοι ξεπερνούν σε αριθμό κάθε προηγούμενο, αλλά και στην τοπική παραγωγή λουλουδιών και άλλων προϊόντων που θα βρίσκονται στην έκθεση. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν και να στηρίξουν αυτό το ωραίο, όμορφο γεγονός της πόλης μας. Ευχαριστώ. Ο ιστορικός μας ραδιοφωνικός σταθμός Αμαλιάδος, ο ίδια 91,1, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την εκδήλωση. Πάντοτε συμμετέχει, ας πούμε, στα πολιτιστικά του Δήμου και έχει αναλάβει τη μουσική, αν το πούμε, επέμβηση. Θα επιμεληθεί τη μουσική στο χώρο εκεί. Βέβαια, κάθε βράδυ θα υπάρχουν διάφορα συγκροτήματα με μουσική και χορό. Η βραδιά που θα έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αμαλιάδος θα είναι τη Δευτέρα στις 28 του μηνός, που θα είναι από ελληνικές επιτυχίες, από το ελληνικό πεντάγραμμο, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πέρα όμως από αυτό, θα είναι συνεχώς καθημερινά εκεί. Ευχαριστώ πολύ.